Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή από το Βήμα του Ιπποκράτη. Μια ενημερωτική εκπομπή ιατρικού περιεχομένου, την οποία σας προσφέρει το νοσοκομείο Lenox Hill στο Manhattan. Βρισκόμαστε στους 77 δρόμους, μεταξύ των λεωφόρων Lexington και Park. Ακόμα και τη δική σας εξυπηρέτηση, βρισκόμαστε σε γραφεία στο Queens, πιο συγκεκριμένα στην Αστόρια, στο Whitestone και στο Flushing. Σκοπός αυτής της εκπομπής, όπως κάθε φορά, είναι να συζητήσουμε θέματα ιατρικού περιεχομένου τα οποία μας απασχολούν καθημερινώς. Για το λόγο αυτό, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο από τον ιατρικό χώρο, από την ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, στον οποίο μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας. Απόψε, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή έναν εξαιρετικό επιστήμονα, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ιατρικό χώρο στη Νέα Υόρκη για πάνω από 35 χρόνια. Έναν άνθρωπο στον οποίο πάρα πολλοί από τους συνανθρώπους μας οφείλουν την ύπαρξή τους. Είναι ο γυναικολόγος, ο ειδικός σε θέματα υπογονιμότητας, ο κύριος Γιώργος Κοφινάς. Κύριε Κοφινά, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε απόψε στην εκπομπή μας. Εγώ σας ευχαριστώ, Σταύρο. Είναι τιμή μου που με κάλεσες απόψε εδώ πέρα. Να μπορέσω να δώσω μερικές πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα της υπογονιμότητας και να απαντήσω ερωτήσεις των θεατών όταν τις έχουν. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω ότι μέσα στην... για να, έτσι, να χρησιμοποιήσω τα γεγονότα αυτής της περίοδου που περνάμε, μέσα έτσι, στην αβεβαιότητα, μέσα στη στενοχώρια που περνάνε πολύ και εμείς και οι συνάδελφοι που είμαστε στην Ελλάδα, η ειδικότητα σας είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη, προσφέρει έτσι μια πνοή αισιοδοξία σε όλους μας, σίγουρα μια ζωή για μια οικογένεια η οποία προσπαθεί να αποκτήσει ένα παιδί. Είναι ό,τι καλύτερο δώρο που, ό,τι καλύτερο που μπορεί να συμβεί και εσείς ευθύνεστε γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μήπως, θα ήθελα να ξεκινήσω, μήπως έχετε ποτέ υπολογίσει πόσες ζωές οφείλουν την ύπαρξή τους σε εσάς από τα 35 χρόνια που ασκείτε αυτό το επάγγελμα? Γύρω στις 6.000 παιδιά. 6.000. Είναι τρομερό. 6.000 συνάνθρωποι μας οφείλουν την ύπαρξή τους σε εσάς. Το πρώτο παιδί είναι τώρα ηλικίας 32 ετών. 32 ετών, μάλιστα. Ίσως μας βλέπει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε. Μπορεί. Έτσι, πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο για την ειδικότητά σας, έτσι να την κάνουμε πιο γνωστή, να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτή την ειδικότητα. Πότε ξεκίνησε, ποια χρονολογία ξεκίνησε έτσι η ιατρική να έχει αποτελέσματα στον τομέα της υπογονιμότητας? Στη δεκαετία του 60, με την εισαγωγή ορισμένων φυσικών ορμονών, οι οποίες ερεθίζουν την οθήκη να παράγει οάρια, άρχισε η επιστημονική θεραπεία της υπογονιμότητας. Ένα μεγάλο μέρος των γυναικών που δεν μπορούν να κάνουν παιδί, δεν μπορούν να κάνουν παιδί διότι είτε δεν κάνουν ορυξία να παράγουν οάρια, είτε η ορυξία που κάνουν είναι κακής ποιότητας, παράγουν οάρια κακής ποιότητας. Με φάρμακα τα οποία μπορούν να ερεθίσουν τις οοθήκες, μπορεί κανείς να κάνει τη γυναίκα να κάνει οάρια, τα οποία θα είναι και καλής ποιότητας και έτσι να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα και να μείνει έγκυος. Σιγά σιγά, μετά την εισαγωγή του πρώτου φαρμάκου που ήταν το Clomiphene Citrate ή Clomid, όπως το λένε, το brand name, αργότερα εισήχθη στη θεραπεία της υπογονιμότητος οι δύο φυσιολογικές ορμόνες που παράγει η υπόφυση και που ερεθίζουν τις οθήκες να κάνουν τα οάρια κάθε μήνα, οι οποίες είναι δύο ορμόνες που τις απομονώσαμε από τα ούρα γυναικών που είναι στην εμμηνόπαυση και φυσικά κάναμε παρασκευάσματα ενέσιμα και έτσι μπορέσανε πάρα πολλές γυναίκες με προβλήματα ορυξίας
να μείνουν έγκυες. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν και χειρουργικές τεχνικές για να μπορέσουν να θεραπεύσουν και να διορθώσουν προβλήματα ανατομικά τα οποία προκαλούν στήρωση, όπως απόφραξη σαλπίγγων, η παρουσία συμφύσεων, παρουσία ανομαλιών της μήτρας, παθήσεις όπως τα ενομοιώματα, γενετικές παθήσεις της μήτρας και άλλα. Η εισαγωγή της λεγόμενης μικροχειρουργικής στη δεκαετία του 70 έδωσε μεγάλη όθηση στον κλάδο, διότι τώρα μπορούσαμε να χειρουργούμε κάτω από το μικροσκόπιο με μεγάλη μεγέθυνση και να κάνουμε μικροχειρουργική και αποκατάσταση της ανατομίας και της φυσιολογικής λειτουργίας των σαλπίγγων και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο να ξεπερνάμε ένα μεγάλο αριθμό παθήσεων της σάλπιγγας που διαφορετικά θα κάνανε τη γυναίκα στήρα. Αργότερα εισήχθη μέσα στη φαρέτρα μας η θεραπεία, η χειρουργική της λαπαροσκόπησης, η οποία σιγά σιγά στα τελευταία 30 χρόνια εξελίχθηκε τόσο πολύ που τώρα πλέον δεν χρειάζεται να κάνουμε μικροχειρουργική. Ναι. Αλλά ένα τεράστιο breakthrough στον κλάδο έγινε το 1978 με την αναγγελία της γέννησης της Louise Brown, ένα παιδάκι το οποίο είχε συλληφθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση από μία γυναίκα της οποίας οι σάλπιγγες ήταν τελείως απεφραγμένες. Αυτό έγινε στην Αγγλία και ήταν η δουλειά δύο πρωτοπόρων γιατρών. Ο ένας ήταν ο Dr. Edwards, που ήταν εργαστηριακός, εμβριολόγος, και ο άλλος ήταν ο Dr. Stepto, ο οποίος ήταν γυναικολόγος, εξαιρετικός χειρουργός, ο οποίος συνέλεξε το οάριο από τη γυναίκα με το λαπαροσκόπιο, που είναι μια χειρουργική επέμβαση, και αυτό το οάριο το γονιμοποίησανε στο εργαστήριο, δημιουργήσανε το έμβριο και το μεταφέρανε στη μήτρα της γυναίκας, η οποία είχε το πρόβλημα, η οποία συνέλαβε και φυσικά γέννησε το πρώτο παιδί. Αυτό άνοιξε μια τεράστια πόρτα στο μέλλον, όπου τώρα ξέραμε ότι όχι μόνο μπορούμε να γονιμοποιήσουμε τα οάρια εκτός του σώματος, αλλά μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε για μερικές ημέρες και μετά να τα μεταφέρουμε μέσα στη μήτρα και να δημιουργήσουν μια εγκυμοσύνη και τη γέννηση ενός παιδιού. Μετά από αυτό, τα βήματα τα οποία κάναμε ήταν τεράστια, ήταν άλματα. Μάλιστα. Για να κωδικοποιήσω λίγο αυτό που είπατε και φαντάζομαι θα έχουμε και την ευκαιρία έτσι πιο αναλυτικά να πούμε βήμα προς βήμα. Μας είπατε για ορμόνες, οπότε θέματα του ενδοκρινολογικά θέματα, μας είπατε για χειρουργία, μας είπατε για εργαστηριακούς γιατρούς, μας είπατε για χειρουργούς. Είναι οπότε μια πολύπλοκη ειδικότητα η οποία έτσι αφορά και εφάπτεται πολλών ειδικοτήτων. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι γεγονός ότι είναι μία τρισδιάστατη ειδικότητα. Μάλιστα. Αφού κανείς σπουδάσει και κάνει ειδικότητα στη γυναικολογία, μετά πρέπει να εκπαιδευτεί για 3 χρόνια στη λεγόμενη reproductive endocrinology, ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής και της υπογονιμότητας. Η εκπαίδευση έχει 3 στόχους. Ένα είναι να εκπαιδεύσει χειρουργικά τους εκπαιδευόμενους, να γίνουν εξαιρετικοί χειρουργοί και κυρίως χειρουργοί με αυτό που λέμε minimally invasive, με πολύ μικρή μικροεπεμβατική. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση στο εργαστήριο, διότι τα εργαστήριά μας είναι πάρα πολύ πολύπλοκα. Μάλιστα.
και φυσικά και στην ενδοκρινολογία, η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος από αυτό που κάνουμε, γιατί χωρίς καλή γνώση της ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής δεν μπορείς να είσαι καλός σε αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Κύριε Κοφίνα, ήδη έχουμε μια ερώτηση από την αγαπητή Μαρία από την Αστόρια. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Είμαι 41 χρονών. Ναι. Και μέχρι τώρα δεν έχω παιδί. Και μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό. Ναι. Αν μέχρι τα 41 δεν, φυσιολογικά δεν έχουμε αποκτήσει παιδί, πόσο εύκολο είναι με την εξωσωματική και τι πιθανότητες έχω που είμαι μετά τα 41. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Προλαμβάνεται μια ερώτηση που θα είχα εγώ. Κύριε Κοφίνα. Βασικά, μπορείς να μείνεις έγκυος οπωσδήποτε με εξωσωματική, όσο πιο αυξάνει η ηλικία μιας γυναίκας, τόσο μικραίνουν τα ποσοστά επιτυχίας. Και αυτό γιατί η ποιότητα των οαρίων που παράγει μία γυναίκα όσο μεγαλώνει, η ποιότητα των οαρίων πέφτει. Δεν είναι τόσο καλή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα της ηλικίας σου δεν μπορεί να κάνει οάρια καλής ποιότητος και να μείνει έγκυος και να έχει μια φυσιολογική εγκυμοσύνη και να γεννήσει ένα υγιές παιδί. Απλώς τα ποσοστά επιτυχίας είναι πιο μικρά, που σημαίνει ότι θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο και ότι θα πάρει μεγαλύτερη προσπάθεια. Δηλαδή, εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι για κάθε παιδί που γεννιέται με την εξωσωματική κάνουν τρεις, αυτό προϋποθέτει τρεις φορές να κάνει εξωσωματική, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι μία γυναίκα της ηλικίας σου μπορεί να χρειαστεί να κάνεις παραπάνω από τρεις εξωσωματικές επεμβάσεις ώστε να μπορέσεις να μείνεις έγκυος. Φυσικά, η κάθε γυναίκα είναι ένα ιδιαίτερο άτομο και η ηλικία μόνο δεν λέει όλη την ιστορία. Υπάρχουν γυναίκες της ηλικίας σου οι οποίες κάνουν και αρκετά οάρια, αλλά και καλής ποιότητας οάρια. Και υπάρχουν γυναίκες της ηλικίας σου οι οποίες έχουν ήδη μπει στην περίοδο της περιεμεινόπαυσης, δηλαδή δεν παράγουν καλά οάρια, δεν μπορούν να μείνουν έγκυες και σε λίγο θα πάνε και στην εμεινόπαυση. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς ποια γυναίκα θα μείνει έγκυος και ποια δεν θα μείνει, με μεγάλη σιγουριά, πριν μπορέσουμε και κάνουμε έναν έλεγχο, να δούμε ποιο είναι αυτό που λέμε ovarian reserve, δηλαδή τα περιθώρια της οθήκης να παράγουν οάρια και να μας δώσουν καλή ποιότητα οάρια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν η αγαπητή Μαρία δεν έχει ξεκινήσει προσπάθειες για εξωσωματική, να ξεκινήσει, η ηλικία δεν είναι το πρόβλημα, απλά να γνωρίζει ότι θα μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια. Ακριβώς. Θα πρέπει να αρχίσεις. Είναι ότι κατά βάση είναι από την ποιότητα βασικά του οαρίου. Βεβαίως. Να ποιότητα. Αν ακούγεται καλά, ρωτάει αυτό που είπατε και εσείς, αν η ποιότητα του αρίου ευθύνεται για την δυσκολία στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Ακριβώς είναι. Είναι ο υπαριθμόν ένα παράγον της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Εάν τα οάρια είναι καλής ποιότητας, τότε το ποσοστό επιτυχίας είναι υψηλό. Εάν τα οάρια είναι μετρίας ποιότητας, το ποσοστό επιτυχίας είναι χαμηλό και αν είναι κακής ποιότητας, δεν υπάρχει επιτυχία. Κάνω μια ερώτηση. Ναι, βεβαίως, Μαρία. Εξαρτάται από τον αριθμό λήψης οαρίου, δηλαδή αν μια γυναίκα βγάλει 10 οάρες στην ηλικία μου, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι καλύτερης ποιότητας ή δεν έχει να κάνει? Έχει μεγαλύτερες πιθανότητες μέσα από αυτά τα 10 οάρια, ένα ή δύο, να είναι καλής ποιότητος. Συνήθως όταν μια γυναίκα κάνει περισσότερα οάρια, η πιθανότητα αυτά τα οάρια να είναι λίγο καλύτερα από μια γυναίκα που κάνει λιγότερα οάρια είναι γεγονός. Πάντως δεν είναι απόλυτο 100%, γιατί και μια γυναίκα μπορεί να κάνει και 2 ή 3 οάρια και ένα από αυτά ή περισσότερο από ένα να είναι καλής ποιότητος.
Δεν υπάρχει τίποτα το απόλυτο. Γι' αυτό, όταν θα ξεκινήσεις τη θεραπεία, στην ηλικία σου, ακόμα και με 3 οάρια, θα πρέπει να προχωρήσεις. Μην περιμένεις να κάνεις 10 ή και παραπάνω. Παρόλο ότι και αυτό είναι μια πιθανότητα. Κανείς δεν το ξέρει τώρα. Κανείς δεν θα το ξέρει μέχρι που να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κάποια άλλη ερώτηση, αγαπητή μου. Κάποια άλλη ερώτηση, Μαρία. Πολύ. Δεν σας άκουσα. Κάποια άλλη ερώτηση για τον κύριο Κοφίνα. Πάρα πολλές, αλλά θεωρώ ότι δεν θέλω να τον κρατήσω, να σας κρατήσω, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα τηλεφωνήματα. Θα προσπαθήσω να επισκεφτώ και στην κλινική του κύριου Κοφίνα. Πολύ ωραία. Και μπορείς να πάρεις και αργότερα στην εκπομπή, αν δεν σε καλύψουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλή επιτυχία. Πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Αντίο. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σας. Κύριε Κοφίνα, να σας ρωτήσω, πότε ένα ζευγάρι θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί ότι ίσως πρέπει να προσφύγει να έρθει να σας δει? Βασικά, χωρίζουμε τα ζευγάρια σε 2 groups. Τα ζευγάρια που η γυναίκα είναι νεότερη από 35 χρόνια και τα ζευγάρια στα οποία η σύζυγος είναι μεγαλύτερη από 35. Στα ζευγάρια που η γυναίκα είναι λιγότερο από 35, μετά από 1 χρόνο ελεύθερης επαφής χωρίς προφυλάξεις ή 1 χρόνο προσπάθειας να μείνουν έγκυες, δεν έχουν μείνει έγκυες, θα πρέπει να επισκεφθούν όχι το γυναικολόγο τους, ο οποίος δεν έχει την εμπειρία για αυτά τα πράγματα, αλλά specialist, reproductive endocrinologist, σε ένα κέντρο, ούτως ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, να βρεθεί η αιτία ή οι αιτίες που προκαλούν την υπογονιμότητα, ούτως ώστε να πάρθουν τα απαραίτητα βήματα να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα και να μείνει έγκυος η γυναίκα. Εάν είναι μεγαλύτερη από 35 χρόνια, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει στους 6 μήνες. Εάν μετά από 6 μήνες δεν μείνει έγκυος, θα πρέπει να επισκεφτεί ειδικούς, διότι η ηλικία παίζει ένα τεράστιο ρόλο και η πτώση της γονιμότητας μετά την ηλικία των 35 είναι πολύ πολύ πιο γρήγορη από ό,τι είναι όταν η γυναίκα είναι νεότερη. Και μετά τα 39 πέφτει κάτω κατακόρυφα. Μάλιστα. Ένα έτος λοιπόν κάτω από 35, αν είναι η ηλικία της γυναίκας. Ηλικία της γυναίκας, όχι του άνδρα. Και μετά από 6 μήνες, αν η ηλικία είναι πάνω από 35. 35, ναι. Με βάση την εμπειρία σας, πρώτα απ' όλα, να τονίσουμε ότι σε εσάς θα έρθει και ο άνδρας και η γυναίκα. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Κάνουμε θεραπεία και για τους δύο, και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Όταν υπάρχουν προβλήματα με το σπέρμα του άντρα, τότε εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα βρούμε τη λύση, είτε θεραπεύοντας τον άντρα για να αυξηθεί το σπέρμα του, ή εάν δεν μπορούμε να βρούμε την αιτία για την οποία το σπέρμα του ανδρός είναι κακής ποιότητος, τότε χρησιμοποιούμε αυτό το σπέρμα, που μπορούμε να βρούμε μέσα σε ένα κακής ποιότητος σπέρμα αρκετά σπερματοζωάρια, τα οποία είναι φυσιολογικά, ούτως ώστε να γονιμοποιήσουμε τα οάρια με εξωσωματική, με μια ειδική μικροχειρουργική μέθοδος που λέγεται ICSI, το οποίο είναι Intracytoplasmic Sperm Injection, που σημαίνει παίρνουμε ένα σπερματοζώο και μικροχειρουργικά κάτω από το μικροσκόπιο το εισάγουμε μέσα στο οάριο και έτσι κάνουμε τη γονιμοποίησή του. Μάλιστα. Σε τι ποσοστό ευθύνεται ο άνδρας, σε τι ποσοστό η γυναίκα στην μη ικανότητα αναπαραγωγής? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν διάφορες στατιστικές και τα νούμερα διαφέρουν, αλλά γενικότερα είναι 35% οφείλεται στον άνδρα μόνο, 45% στη γυναίκα μόνο και το υπόλοιπο 20% και οι δύο έχουν πρόβλημα, και ο άνδρας και η γυναίκα. Βασικά, άμα το πούμε έτσι χοντρά, είναι 50-50, για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς. Μάλιστα. Οπότε, να το τονίσουμε πάλι αυτό, το ζευγάρι και οι δύο θα πρέπει να απευθυνθούν οπωσδήποτε σε εσάς. Γιατί υπάρχει μια πιθανότητα ο άνδρας να ευθύνεται για το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει, επειδή το ακούω συχνά,
υπάρχει περίπτωση ο συνδυασμός να υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που η γυναίκα έχει παιδιά από άλλο γάμο, ο άντρας παιδιά από άλλο γάμο, αλλά οι δύο τους, ο συνδυασμός δεν μπορεί να προκαλέσουν υπογόνους. Όχι. Όχι. Είναι αυτό που λένε, υπάρχει αλλεργία, ναι, του ενός προς τον άλλον. Αυτό, ναι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι μύθος, είναι αλήθεια, και είναι, ναι, τραγικός μύθος, διότι πρώτα-πρώτα η γονιμότητα είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό. Μπορεί να είναι γόνιμη μια γυναίκα και ένας άντρας σήμερα και μετά από 6 μήνες και οι δύο να χάσουν την ικανότητα να κάνουν παιδιά με τον ένα ή με οποιοδήποτε άλλο άτομο. Βασικά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι απλώς ότι όταν η γυναίκα έκανε παιδί με κάποιον άλλον άντρα ή ο άντρας έκανε παιδιά με κάποια άλλη γυναίκα, ήταν μια διαφορετική περίοδος στη ζωή τους, όπου και οι δύο δεν είχαν κανένα πρόβλημα και οι σύντροφοί τους τότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα και κάνανε παιδιά. Τώρα ένα καινούργιο ζευγάρι μπορεί ή η γυναίκα να έχει πρόβλημα ή ο άντρας ή να έχουν και οι δύο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ότι η αλλεργία στον άντρα ή η αλλεργία στη γυναίκα. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Να ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Ναι. Ποιες είναι οι αιτίες προβλήματος αναπαραγωγής για τον άντρα? Βασικά είναι ένα φάσμα παθήσεων του σπέρματος ή προβλημάτων με το σπέρμα που ξεκινάει από αυτό που λέμε αζωοσπερμία, όπου δεν υπάρχει καθόλου δεν υπάρχουν καθόλου σπερματοζωάρια μέσα στο σπέρμα, και αυτό είναι μια κατάσταση η οποία, ενώ παλιά λέγαμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τώρα υπάρχουν μέθοδοι που μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή σπέρματος από τον όρχη ή από τις από τους σωλήνες τους εξπερματικούς, μικρούς αριθμούς σπερματοζώριων, τα οποία να τα χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση με μικροχειρουργική στο οάριο. Μετά πάμε από την αζωοσπερμία, πάμε στην ολίγοσπερμία, όπου ο αριθμός των σπερματοζώριων μέσα στο ejaculate του σπέρματος είναι λιγότερος από το κατώτερο φυσιολογικό, το οποίο είναι 20 εκατομμύρια σπερματοζωρίων κατά κυβικό εκατοστό. Και ξανά διαφέρει, μπορεί να είναι αυτό που λέμε σιβήρο λιγοσπερμία, δηλαδή να έχουμε 1 ή 2 ή 3 εκατομμύρια ή ακόμα και λιγότερο από 1 εκατομμύριο σπερματοζώα, και να είναι γύρω στα 15-16, οπότε είναι πιο κοντά πλέον προς το φυσιολογικό. Και η κάθε κατάσταση αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το bottom line εδώ είναι το γεγονός είναι ότι ακόμα και με σιβήρο λιγοσπερμία μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να μείνουν νέκειες. Οπότε η εξέτηση του σπέρματος είναι αυτή που θα μας θέσει τη διάγνωση αν υπάρχει πρόβλημα στον άντρα. Βεβαίως. Είναι μια απλή εξέταση. Εδώ οι άντρες είναι πάλι τυχεροί. Ναι. Δεν έχουν να συμβάλλουν πάρα πολύ. Μια απλή εξέταση και από εκεί και πέρα πάλι το βάρος πέφτει στη γυναίκα. Μάλιστα. Να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση από τον αγαπητό Σπύρο από το Brooklyn. Σπύρο, σε ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Πολλά μπράβο για την εκπομπή σας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε σήμερα. Να είσαι καλά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εγώ είμαι νέος, έτσι, και καπνίζω και αρκετά και θέλω να ξέρω τι γίνεται με το τσιγάρο. Αν είναι το τσιγάρο light, είναι πιο επικίνδυνο από το να είναι κανονικό, γιατί κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Μάλιστα. Προλαμβάνουν οι τηλεθετές τις ερωτήσεις μου σήμερα. Πολύ καλά. Το τσιγάρο ή άλλες παθήσεις, κύριε Κοφίνα, επηρεάζουν τη γονιμότητα? Το τσιγάρο επηρεάζει τη γονιμότητα. Όχι όμως τόσο πολύ όσο έχει προβληθεί. Το τσιγάρο κάνει ζημιά στο DNA του σπέρματος. Και το σπέρμα, τα σπερματοζωάρια, έχουν μικρότερη επιτυχία στο να γονιμοποιήσουν τα οάρια. Πλην όμως, αυτό δεν είναι ότι θα δημιουργήσει απόλυτη στήρωση ή απόλυτη υπογονιμότητα. Όλα είναι σχετικά. Όταν παράγει ένας άνδρας, είναι προγραμματισμένος από τη φύση να παράγει μεγάλους αριθμούς σπερματοζωαρίων και καπνίζει και πάει από τα 150 εκατομμύρια στα 70 εκατομμύρια,
ακόμα έχει 70 εκατομμύρια σπερματοζώα. Mm. Και η ικανότητά του να καταστήσει έγκυο μια γυναίκα δεν μειώνεται. Μπορεί να μειωθεί σχετικά, αλλά όχι απόλυτα. Μάλιστα. Οπότε ελαττώνεται όμως. Ελαττώνεται, ναι. Αλλά δεν καταστρέφει τη γονιμότητα του άνδρα το τσιγάρο 100%. Σε αντίθεση με το αλκοόλ, το οποίο όταν κάνουν βαριά χρήση αλκοόλ, μπορεί να καταστραφεί τελείως η παραγωγή σπέρματος. Μάλιστα. Και να μην μπορούμε να κάνουμε ούτε καν extraction σπέρματος και από τον όρχη. Αν το τσιγάρο, γιατρέ, είναι light, είναι πιο επικίνδυνο. Όχι. Έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι light ή αν είναι κανονικό. Ευχαριστώ. Και αγαπητέ Σπύρο, δεν έχει σημασία και για τις καρδιοαγγειακές παθήσεις, για τις παθήσεις τις δικές μου. Το τσιγάρο δυστυχώς είναι το τσιγάρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα ήθελα, κύριε Κοφίνα, να τονίσουμε ότι βέβαια μπορεί να πάνε παράλληλα, αλλά άλλη είναι η σεξουαλική δυσλειτουργία και άλλη είναι η ικανότητα γονιμοποίησης. Έτσι, είναι διαφορετικές. Μπορεί να λόγοι που επηρεάζουν την μία λειτουργία να επηρεάζουν και την άλλη, αλλά είναι κάπως διαφορετικές. Είναι εντελώς διαφορετικές, θα έλεγα, τα προβλήματα. Είναι εντελώς διαφορετικές. Παρόλο ότι σχετίζονται. Ναι. Παρόλο ότι σχετίζονται, είναι εντελώς διαφορετικές. Διότι η σεξουαλική λειτουργία του άντρα οφείλεται αποκλειστικά στην παραγωγή τεστοστερόνης από τον όρχη. Η τεστοστερόνη μπορεί να παράγεται σε αρκετές ποσότητες σε έναν άντρα ο οποίος έχει τεράστιο πρόβλημα με την παραγωγή σπέρματος. Και ενώ δεν έχει κανένα πρόβλημα στη σεξουαλική του επίδοση, μπορεί το σπέρμα του να είναι μηδέν και να μην μπορεί να γονιμοποιήσει, να καταστήσει έγκυο μια γυναίκα. Απ' την άλλη μεριά, μπορεί να έχεις έναν άντρα ο οποίος παράγει τεράστια ποσά σπέρματος, normal, φυσιολογικού, με μεγάλη ικανότητα να γονιμοποιήσει οάρια και να έχει δυσκολία στη σεξουαλική του απόδοση. Και αυτό γιατί μπορεί να έχει μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης σαν ένα τμήμα του προβλήματος, και περισσότερο ακόμα και ψυχολογικό. Δηλαδή, αυτό που λέμε sexual performance, η επίδοση η σεξουαλική, είναι ένα πάρα πολύ complex πρόβλημα και complex λειτουργία, η οποία σχετίζεται και με ψυχολογικά, αλλά και με τα ορμονικά. Μάλιστα. Και έτσι, σαν παρένθεση, η ειδικότητα η οποία ασχολείται με την σεξουαλική δυσλειτουργία είναι συνήθως οι συνάδελφοι ουρολόγοι. Οι ουρολόγοι, ναι. Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά, διότι δεν μπορούμε να... Παρόλο ότι θα μπορούσαμε άνετα να ασχοληθούμε, δεν θέλουμε να διασπάσουμε την προσοχή μας με παθήσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν τη δουλειά μας. Επικεντρώνουμε όλες μας τις προσπάθειες στην αναπαραγωγή και όχι στο sexual performance. Μάλιστα. Βεβαίως. Και θα ήθελα τώρα να... Έτσι, επιμείνουμε στα προβλήματα τα οποία συνήθως απαντώνται στη γυναίκα. Έτσι, αν μπορείτε επαγγελματικά να μας πείτε ποιες είναι οι κατηγορίες αυτών των προβλημάτων και τι μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως. Γύρω στο 22% είναι προβλήματα με τις σάλπιγγες. Τα λέμε ανατομικά. Να μας πείτε λίγο τι εννοούμε με τον όρο σάλπιγγα. Σάλπιγγα είναι... ένα όργανο το οποίο συνδέει την οοθήκη που παράγει τα οάρια με τη μήτρα. Ένας σωλήνας, ο οποίος όμως δεν είναι ένας παθητικός σωλήνας, είναι ένα ζωντανό όργανο το οποίο λειτουργεί με έναν πάρα πολύ, θα έλεγα, εκλεπτισμένο τρόπο, παραλαμβάνει το οάριο από την οοθήκη και εκεί μέσα στο σωλήνα αυτό, τη σάλπιγγα, γίνεται η γονιμοποίηση και μετά προχωράει το γονιμοποιημένο οάριο σιγά-σιγά, ενώ το θρέφι του παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και μέσα σε 7 ημέρες από την ημέρα της ορυξίας
το έχει πάει μέσα στη μήτρα όπου θα γίνει πλέον η εμφύτευση. Εκτός εάν οι σάλπιγγες είναι φυσιολογικές και νορμάλ, η γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις των σαλπίγγων, από παθήσεις κληρονομικές, όπου ή θα υπάρχει απώλεια ενός τμήματος της σάλπιγγας ή θα υπάρχει απόφραξη γενετική, μέχρι της αποφράξης των σαλπίγγων και την καταστροφή των σαλπίγγων από λοιμώξεις, όπως είναι η γονόρια, τα χλαμίδια και άλλες λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται με σεξουαλική επαφή, και άλλες αιτίες που προκαλούν απόφραξη σαλπίγγων, όπως είναι η ενδομητρίωση, η οποία δημιουργεί, όπως και οι λοιμώξεις, συμφύσεις που ακινητοποιούν τη σάλπιγγα και προκαλούν και απόφραξη. Μάλιστα. Σεξουαλικά, δηλαδή, μεταδόμενες ασθένειες που μπορεί να είχαμε χρόνια πριν, μπορούν να εκδηλωθούν με... Βεβαίως. Με υπογονιμότητα. Υπογονιμότητα, επειδή ακριβώς οι σάλπιγγες έχουν πάθει ζημιά. Που έχουν ζημιά. Ναι. Πολύ σημαντικό. Από όλες τις γυναίκες που έχουν υπογονιμότητα, οι 22% από αυτές έχουν πρόβλημα με τις σάλπιγγες. Ένα άλλο ποσοστό, αρκετά μεγάλο, σχεδόν 27%, είναι γυναίκες που έχουν πρόβλημα με την ορυξία. Είτε δεν παράγουν καθόλου οάρια, ή κάνουν ορυξία, αλλά παράγουν κακής ποιότητας οάρια. Ένα άλλο ποσοστό, λέμε ότι είναι αυτό που λέμε μη εξηγήσιμη υπογονιμότητα. Είναι γύρω στο 17%. Αυτό είναι ένα λίγο πλασματικός αριθμός, διότι τίποτα δεν είναι μη εξηγήσιμο. Απλώς είναι μη διερευνήσιμο ή δεν έγινε η διερεύνηση η οποία έπρεπε να γίνει για να αποκαλύψει ποια είναι η πάθηση πίσω από την οποία κρύβεται η υπογονιμότητα. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι από αυτό το 17% που είναι μη διαγνώσιμη αιτία, εάν κανείς κάνει λαπαροσκόπηση, βρίσκει ότι 75% από αυτές τις γυναίκες έχουν ενδομητρίωση. Μάλιστα. Η οποία ενδομητρίωση είναι μία πάθηση πάρα πάρα πολύ συχνή και ευθύνεται πάρα πάρα πολλές φορές για απόλυτη υπογονιμότητα ή, εάν δεν είναι απόλυτη, προσθέτει πάρα πολύ σε ορισμένα αλλά μικρότερα προβλήματα και μετά δημιουργείται απόλυτη υπογονιμότητα. Αν έχετε την καλοσύνη λίγο να αναφερθούμε στην ενδομετρίωση, τι είναι ενδομετρίωση, και το έχουμε πει σε παλιότερη εκπομπή, έτσι να εξηγήσετε τι εννοούμε από την ενδομετρίωση και τι συμπτώματα έχει. Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα θα σας δώσω τον ορισμό του ενδομητρίου. Το ενδομητρίο είναι η μεμβράνη η οποία καλύπτει το εσωτερικό της μήτρας και είναι το έδαφος στο οποίο γίνεται η εμφύτευση του γονιμοποιημένου οαρίου ή εμβρίου. Αυτή η μεμβράνη, το ενδομητρίο, που είναι ένα επιθήλιο, πρέπει να είναι μόνο μέσα στη μήτρα. Εάν φύγει από τη μήτρα και αρχίζει να και μεταφυτευθεί αλλού, γίνεται μία παθολογική κατάσταση. Όταν το ενδομήτριο εμφυτεύεται έξω από τη μήτρα, είτε στην επιφάνεια της μήτρας, είτε στις σάλπιγγες, είτε στο περιτόνεο, είτε στο έντρο, είτε στις οοθήκες, τότε λέγεται ενδομητρίωση. Μάλιστα. Εάν το ενδομήτριο κάνει διεισδύσει μέσα στο μυϊκό ιστό της μήτρας, το λεγόμενο μυομήτριο, τότε δημιουργεί μία άλλη κατάσταση που λέγεται αδενομίωση, η οποία ναι μεν δεν δημιουργεί στήρωση, αλλά επιβαρύνει τη γονιμότητα της γυναίκας. Δεν είναι απόλυτη αιτία υπογονιμότητας, αλλά προσθέτει. Μάλιστα. Σας ρωτήσω λίγο για το ενδομήτριο, βεβαίως. Έτσι για να το κάνουμε κατανοητό για τους αγαπητούς θεατές. Όταν η γυναίκα έχει την περίοδό της και αιμορραγεί, τι γίνεται στο ενδομήτριο, ποιο είναι το ενδομήτριο το οποίο ευθύνεται για αυτό το λόγο? Βεβαίως. Το ενδομήτριο, όταν μια γυναίκα έχει περίοδο, αποπίπτει τελείως και μένει μόνο μια βασική στιβάδα του πάρα πολύ κοντά στο μυομήτριο και κυρίως μέσα στους αδένες του ενδομητρίου. Όλο το υπόλοιπο ενδομήτριο αποπίπτει και υπάρχει
και αναμειγνύεται μαζί με αίμα και με υγρό των ιστών, όπου δημιουργούν αυτό που λέμε την έμεινο ροή. Δηλαδή το αίμα που βλέπουν οι γυναίκες δεν είναι 100% αίμα, είναι ένα μείγμα ενδομητρίου, υγρού των ιστών και λίγο αίμα. Όταν αυτό το αίμα, κατά τη διάρκεια της περίοδου, μπορεί να φύγει μέσω των σαλπίγων και να πάει μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, στην κοιλότητα της κοιλιάς, στο πιο χαμηλό μέρος, στο λεγόμενο δουγλάσιο χώρο. Εκεί αυτά τα μικρά κομματάκια του ενδομητρίου που κανονικά αποπίπτουν και θα βγουν έξω σαν έμεινος ροή, εμφυτεύονται εκεί πέρα. Και μετά κάθε μήνα ανταποκρίνονται στις ορμόνες της οθήκης κατά τον ίδιο τρόπο που ανταποκρίνεται και το φυσιολογικό ενδομήτριο μέσα στη μήτρα. Οπότε μεγαλώνουν, αιμορραγούν, αποπίπτουν και ξαναρχίζουν πάλι. Αλλά αυτή η αιμορραγία εκεί μέσα είναι ένα αφύσικο πράγμα και δημιουργεί μια κατάσταση φλεγμονής, όπου δημιουργεί συμφύσεις και άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Τι συμπτώματα μπορεί να έχει μια κοπέλα η οποία έχει ενδομετρίωση? Το πιο συχνό και το πιο αξιόπιστο σύμπτωμα για να κάνεις τη διάγνωση της ενδομετριώσεως είναι ο τρόπος που αρχίζει η περίοδος της γυναίκας. Εάν μια γυναίκα έχει λίγο αιματάκι, αυτό που λέμε spotting, κυλίδες αίματος, καφέ, για μία ημέρα ή και παραπάνω πριν αρχίσει η κανονική ροή, τότε έχει ενδομητρίωση με μία βεβαιότητα που αγγίζει το 98%. Άλλα συμπτώματα είναι επώδυνος περίοδος, πόνος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, πόνος σε ανεξάρτητα από την περίοδο, σε διάφορα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου και καθόλου πόνος. Μπορεί να έχει μια γυναίκα ενδομητρίωση καθόλου πόνος. Πάρα πολλές φορές το πρώτο σύμπτωμα της ενδομητρίωσης για μια γυναίκα δεν είναι ούτε το spotting που λέμε, ούτε ο πόνος στην περίοδο, ούτε τίποτα, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν να μείνουν έγκυες. Μάλιστα. Και αυτό δυστυχώς αγνοείται από σχεδόν όλους και δεν σκέφτονται ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει ενδομητρίωση. Κάτι που βρίσκουμε πάρα πολύ συχνό είναι ότι κάνουμε όλες τις μελέτες και δεν βρίσκουμε κανένα πρόβλημα και η γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Σε αυτή την περίπτωση, ειδικότερα άμα η γυναίκα είναι πάνω από 33 χρονών, παρόλο ότι μπορεί να είναι και πολύ νέα και να έχει ενδομητρίωση, πρέπει ο γιατρός να σκεφτεί ενδομητρίωση. Μάλιστα. Φαντάζομαι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρει κανείς κυταράκια μέσα στην κοιλιά, τα οποία δεν ανήκουν εκεί και προκαλούν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι απλώς κυταράκια, έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ που είναι ορατά με το μάτι και μερικές φορές δημιουργούν κύστης ισοθήκης που τα λέμε ενδομητριώματα, τα οποία ουσιαστικά καταστρέφουν την οθήκη. Εάν δεν αφαιρεθούν, τότε έχουν τέτοια επίδραση επάνω στην ποιότητα των αερίων που παράγει η οθήκη που καθιστούν τη γυναίκα στήρα. Ουσιαστικά. Εσείς πώς θα βάλετε διάγνωση της ενδομητρίωσης? Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βάλεις διάγνωση στην ενδομητρίωση εκτός εάν κάνεις μια επέμβαση που λέγεται λαπαροσκόπηση, όπου κάνεις τη διάγνωση και παράλληλα θεραπεύεις την ενδομητρίωση. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως με τους υπερήχους, αυτό που λέμε sonogram, εάν η γυναίκα έχει ενδομητρίωση τετάρτου σταδίου, στάδιο 4, και έχει κύστη στην οθήκη, τότε τις βλέπουμε. Και είμαστε 100% σίγουροι ότι υπάρχει ενδομητρίωση. Αλλά τότε είναι ήδη τέταρτο στάδιο. Ναι. Πάρα πολύ προχωρημένο. Θεραπεύεται. Θα πρέπει κανείς να είναι δεινός χειρουργός και να έχει μεγάλη εμπειρία για να χειρουργήσει γυναίκες με ενδομητρίωση τετάρτου σταδίου, αλλά ένας έμπειρος και ικανός χειρουργός μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Για να το κάνουμε έτσι λίγο κατανοητό στους τηλεθετές μας, στη λαπαροσκόπηση εννοείται βάζουμε μια κάμερα και κοιτάμε την περιοχή της πιέλου, έτσι, μέσα στη λεκάνη, στη μήτρα. Βεβαίως. Η λαπαροσκόπηση είναι μια
εγχείρηση με αυτό που λέμε minimally invasive, πολύ μικρή τομή. Όπου με μικρές τομούλες 5 χιλιοστών μπορούμε να δούμε όλα τα όργανα της πιέλου, της πιελικής χώρας, αλλά και να χειρουργήσουμε τόσο καλά ή ακόμα και καλύτερα από ό,τι χειρουργούμε όταν κάνουμε ανοιχτό χειρουργείο. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα λαπαροσκοπικά, αφαίρεση κύστεων, αφαίρεση συμφύσεων, επιδιόρθωση σαλπίγκων, αφαίρεση νομιωμάτων. Ό,τι κάνουμε με ανοιχτό χειρουργείο, το κάνουμε και με κλειστό, με πάρα πολύ σπάνιες εξαιρέσεις, όπου μία γυναίκα έχει πάρα πολλά νομιώματα. Η μήτρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπου δεν αφήνει πολύ χώρο για να χειρουργήσουμε με το λαπαροσκόπιο. Μάλιστα. Η ενδομητρίωση αφαιρείται χειρουργικά, καυτηριάζεται... Και τα δύο. Εάν είναι επιπολής, προτιμούμε, έχουμε ειδικά εργαλεία, όπου την καταστρέφουμε τον ενδομητρίωση χωρίς να δημιουργούμε κάρβουνο. Η καυτηρίαση είναι διαφορετικό. Η καυτηρίαση αφήνει μετά κάρβουνο και αυτό μπορεί να δημιουργήσει συμφύσεις. Ενώ εμείς κάνουμε αλλίωση της πρωτεΐνης, πεθαίνει η ενδομητρίωση και δεν δημιουργούνται συμφύσεις. Εάν είναι βαθιά η ενδομητρίωση, τότε ο καλύτερος τρόπος είναι να την εξαιρέσεις, να την αφαιρέσεις. Οι κύστες της οοθήκης οπωσδήποτε πρέπει να αφαιρεθούν με προσπάθεια να διατηρήσει κανείς τον φυσιολογικό οοθηκικό ιστό στο 100%. Μάλιστα. Να κρατήσω δύο λέξεις που είπατε, οι οποίες φαντάζομαι είναι και αίτια υπογονιμότητας. Είπατε οι νομιώματα και είπατε και οι συμφύσεις. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι καθένα από τα δύο αυτά. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε με τις συμφύσεις. Συμφύσεις σχηματίζονται στον οργανισμό μας όταν υπάρχει κάποια βλάβη. Δηλαδή, ή κόψεις με νηστέρι, ή υπάρχει άλλη βλάβη όπως μία φλεγμονή, είτε αυτή είναι μικροβιακή, είτε είναι χημική φλεγμονή. Διότι κάνει βλάβη στους ιστούς και μετά είναι μία φυσιολογική αντίδραση των ιστών να περιορίσουν τη βλάβη, κολλάνε μεταξύ τους για να μην μεταδοθεί. Παραδείγματος χάρη, μία λίμωξη της πιέλου θα δημιουργήσει συμφύσεις, ούτως ώστε τα μικρόβια να μην ταξιδέψουν στο υπόλοιπο της κοιλιάς και να την περιορίσει εκεί πέρα μέχρι το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, σκοτώσει τα μικρόβια εάν τα σκοτώσει ή μέχρι που η γυναίκα να πάει να δει γιατρό και να πάρει αντιβιωτικά θεραπεία. Μάλιστα, ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε η ουλή που περιορίζει το πρόβλημα σε ένα μέρος. Κάνει τους ιστούς να κολλήσουν μεταξύ τους. Και κολλάει τα διάφορα όργανα μεταξύ τους. Οι ιστοί, τα όργανα είναι ανεξάρτητα. Οι σάλπιγγα είναι ανεξάρτητα από τις οθήκες, οι οθήκες και οι σάλπιγγες είναι ανεξάρτητα από τη μήτρα. Το έντρο είναι ανεξάρτητο. Όταν όμως υπάρξει φλεγμονή, μπορείς να βρεις τη σάλπιγγα κολλημένη στις οθήκες και τα δύο μαζί κολλημένα στη μήτρα και πάνω από αυτό να έχεις κολλημένο και το έντερο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αυτές οι ουλές και οι συμφύσεις έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία είναι απόλυτα δημιουργεί απόλυτο υπογονιμότητα. Μάλιστα. Πλην όμως αυτά μπορούν να θεραπευτούν, να ξεχωριστούν, να κάνει κανείς να αφαιρέσει τις συμφύσεις και να απελευθερώσει τα όργανα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά μετά και να λειτουργήσουν όπως πρώτα. Αυτό όμως δεν γίνεται πάντοτε 100%, διότι όλα εξαρτώνται από τη ζημιά που έχουν πάθει οι ιστοί, το οποίο είναι πάλι εξαρτάται από το χρόνο στον οποίο έχουν υποβληθεί σε αυτό το βλαβερό παράγοντα, είτε είναι μικρόβια, είτε είναι χημικά, είτε είναι νηστέρι, οτιδήποτε. Μάλιστα. Μια ερώτηση η οποία νομίζω είναι διάχυτη. Ο τερματισμός της κύησης, αυλώσεις, εκτρώσεις, όποιον όρο να χρησιμοποιήσετε, οδηγεί σε συμφύσεις ή είναι ένα αίτιο υπογονιμότητας? Βεβαίως μπορεί να το κάνει. Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Είναι δύο οι μηχανισμοί με τους οποίους μία κακή άμβλωση θα δημιουργήσει υπογονιμότητα.
Εάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης μολυνθούν οι ιστοί και δημιουργηθεί μία λίμωξη, τότε οι σάλπιγγες μπορούν να πάθουν ζημιά. Πάλι από τη λίμωξη μπορεί οι σάλπιγγες να μην πάθουν ζημιά, αλλά να δημιουργηθούν συμφύσεις μέσα στη μήτρα. Είτε διότι έγινε μία λίμωξη, είτε διότι μικρά κομματάκια του πλακούντα δεν έχουν αφαιρεθεί, τα οποία ερεθίζουν το εσωτερικό της μήτρας και γίνονται συμφύσεις. Αυτές οι συμφύσεις μερικές φορές είναι τόσο εκτεταμένες που προκαλούν εστίρωση. Δηλαδή η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παιδιά, όσες προσπάθειες και να κάνεις να λύσεις τις συμφύσεις, διότι τις λύνεις και ξαναδημιουργούνται. Φυσικά, στην πλειονότητα των περιστατικών έχουμε ίαση και οι γυναίκες μένουν έγκυες. Σε όλη μου την καριέρα μπορώ να θυμάμαι 3 περιστατικά στα οποία δεν μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε την κοιλότητα της μήτρας στο φυσιολογικό σε σημείο που να μπορέσει να κάνει να μείνει έγκυος. Μάλιστα. Τα εινομοιώματα. Τα εινομοιώματα είναι καλοήθεις όγκη του μυομητρίου, που είναι ο μυς της μήτρας, τα οποία γεννιόνται από ένα κύτταρο, το οποίο συνεχώς πολλαπλασιάζεται, και μπορούν να δημιουργήσουν, δεν δημιουργούν απόλυτο στήρωση, εκτός εάν είναι σε μία ορισμένη θέση μέσα στη μήτρα, αλλά δημιουργούν πρόβλημα. Υπάρχουν γυναίκες με εινομοιώματα, οι οποίες και μένουν έγκυες και δεν έχουν κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και γεννούν κανονικά. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μπορεί να έχουν ένα μόνο εινομοίωμα και να μην μπορέσουν ποτέ να μείνουν έγκυες, εκτός εάν το εινομοίωμα αφαιρεθεί. Και γι' αυτό όταν υπάρχουν εινομοιώματα, και επειδή τώρα η επέμβαση δεν είναι ανοιχτή, είναι κλειστή και η γυναίκα πάει στο σπίτι την ίδια μέρα και δεν χάνει και από τη δουλειά της πολλές μέρες, σε 3-4 μέρες μπορεί να πάει στη δουλειά της, προτιμούμε να τα βγάζουμε, να αποκαθιστούμε την ανατομική ακεραιότητα της μήτρας, ούτως ώστε και να μείνει έγκυος από τη μια, αλλά και από την άλλη να μην έχει την πιθανότητα επιπλοκής από το εινομοίωμα. Διότι οι εινομοιώματα κατά τη διάρκεια της κοιήσεως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Μπορεί να νεκρωθούν ή μπορεί να μεγαλώσουν τόσο πολύ που να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του εμβρίου. Οπότε σε ορισμένες περιπτώσεις συνίσταται η αφαίρεσή τους. Βεβαίως. Βασικά το συνιστούμε πριν προσπαθήσει μια γυναίκα να μείνει έγκυος. Συνιστούμε να αφαιρέσουμε τα εινομοιώματα, ούτως ώστε και να αφαιρέσουμε ένα πρόβλημα, αλλά και να μην έχει προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μάλιστα. Έτσι, αν κάποιο ζευγάρι έρθει σε εσάς, είπαμε στον άντρα, εξετάζουμε στο σπέρμα, η γυναίκα τι εξετάσεις πρέπει να περιμένει και πού μπορεί να γίνει στο γραφείο σας, πρέπει να πάει σε νοσοκομείο? Όλες οι εξετάσεις για να βρούμε ποιο είναι το πρόβλημα ή τα προβλήματα τα οποία προκαλούν την υπογονιμότητα γίνονται στο γραφείο. Δεν γίνονται στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται η γυναίκα να πάει στο νοσοκομείο. Η μόνη, ας πούμε, εξέταση θα είναι αν χρειαστεί λαπαροσκόπηση, όπου θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, αλλά δεν μένει στο νοσοκομείο. Έρχεται το πρωί και φεύγει το βράδυ. Είναι αυτό που λέμε outpatient surgery, εξωτερική. Εξωτερικός ασθενής. Κάνουμε διάφορα τεστ. Κάνουμε τεστ για τις ορμόνες, να δούμε αν υπάρχει ορμονική διαταραχή. Κάνουμε τεστ να δούμε εάν η γυναίκα κάνει ορυξία ή όχι. Κάνουμε τεστ να δούμε εάν η ορυξία που κάνει παράγει αρκετές ορμόνες, ούτως ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα το εσωτερικό της μήτρας, το ενδομήτριο, ούτως ώστε να δεχθεί ένα γονιμοποιημένο άριο. Διότι μερικές φορές ο σχηματισμός του οχρού σωματίου που παράγει τις ορμόνες μετά την ορυξία είναι ελαττωματικός και δεν προετοιμάζει κανονικά τη μήτρα και δεν υποστηρίζει και την εγκυμοσύνη. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το ξέρουμε, διότι η γυναίκα μπορεί να μένει έγκυος, να το χάνει και να μην ξέρει ότι έμεινε έγκυος, διότι η εγκυμοσύνη ήταν πολύ βραχία, 1, 2 ή 3 ημέρες. Μάλιστα. Κύριε Κοφίνα, φτάσαμε στο τέλος.
Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η συζήτηση. Σκράτσιζε την επιφάνεια. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε ακριβώς, δεν έχουμε αναφερθεί σε πολύ σημαντικά θέματα. Αναφερθήκαμε κυρίως στα αίτια, αλλά πώς μετά εσείς με την επιστήμη σας ξεκινάτε μια ζωή και πώς ευθύνεστε έτσι ώστε η ζωή αυτή να ξεκινήσει από τη μήτρα, να αναπτυχθεί και μετά να έρθει στον κόσμο, είναι κάτι τρομερό, το οποίο σίγουρα θα χρειαστεί μια επόμενη εκπομπή, πολλές ακόμα εκπομπές, θα έλεγα, για να μας ενημερώσετε σε αυτό. Όπως είπα και στην αρχή, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι μια ιδιαίτερα αισιόδοξη και θα έλεγα χαρούμενη ειδικότητα του κ. Κοφινά. Να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε για μια ακόμα βραδιά. Το μήνυμα για τις αγαπητές και τους αγαπητούς, τα αγαπητά ζευγάρια τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν κάποιο παιδί, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Η επιστήμη της γυναικολογίας, της αναπαραγωγής έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Οπότε να μην χάνετε την ελπίδα σας, να δείτε τον κύριο Κοφινά και είμαι σίγουρος ότι έχει πάρα πολλά να σας προσφέρει. Με αυτή τη σκέψη να σας καληνυχτήσω και να ανανεώσω το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.